Επιστολή στον Πρωθυπουργό της χώρας έστειλε ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Κέρκυρας, Γιώργος Καλούδης, με αφορμή τα δικαιώματα του κλάδου, τονίζοντας πως τα τελευταία χρόνια οι δικηγόροι έχουν υποβαθμιστεί. Δεν είναι δυνατόν οι δικηγόροι να έχουν τη χειρότερη δυνατή μεταχείριση από την κυβέρνηση και αυτό τον απίστευτο εμπεγμό που δέχθηκαν. Γιατί και με επιστολή μου είχα πει ότι δεν μπορούν και δεν πρέπει οι δικηγόροι να ενταχθούν σε ένα μαϊμό πρόγραμμα, το λεγόμενο βράουτσερ. Διότι ήταν σαφές ότι ήταν μαϊμό. Δεν έπρεπε καμία κυβέρνηση να εκμεταλλεύεται την ανάγκη των δικηγόρων. Και έχει ευθύνες. Έχουν ευθύνες διαχρονικά οι κυβερνήσεις, αλλά ειδικά τώρα που στέρισε παντελώς το δικαίωμα εργασίας των δικηγόρων. Το δικαίωμα μετακίνησης των δικηγόρων προς το γραφείο τους. Ήταν απαγορευμένο. Το δικαίωμα μετακίνησης πελατών προς το γραφείο δικηγόρου ήταν απαγορευμένο και επέσυε πρόστιμο. Το δικαίωμα του δικηγόρου να πάει σε ένα υποθετικό φυλάκιο ήταν απαγορευμένο. Όταν λοιπόν όλα αυτά είναι απαγορευμένα, δεν μπορείς να δίνεις ένα επίδομα ειδικού σκοπού αποζημίωσης 800 ευρώ σε όλους, σε 2 εκατομμύρια Έλληνες, και να μην το δίνεις στους δικηγόρους και στους επιστήμονες. Παράλληλα, επισήμανε πως η πλειοψηφία των δικηγόρων είναι σκληρά μαχόμενη στις συνθήκες που βιώνουμε και απίθυνε κάλεσμα στους κερκυραίους πολίτες να πληρώσουν τις οφειλές στους συναδέλφους τους, καθώς πλέον είναι κίνδυνο της βιωσιμότητας. Παρακαλώ τους κερκυραίους που οφείλουν δεδουλευμένα στους δικηγόρους τους να τρέξουν να τους τα δώσουν. Κλίμα και από εδώ και από τους πρόεδρους της χώρας είναι ότι ένας δικηγόρος πρέπει κάθε μήνα να έχει τα εξής διπλά εξόδια για γραφείο και για σπίτι. Ενίκιο η δόση στην τράπεζα, κοινόχρηστα, γραμματέα, πρώτο τηλέφωνο, wifi, δεύτερο τηλέφωνο, νομικές συνδρομές, κοινόχρηστα πολυκατοικίας, νομικά περιοδικά, τα αντίστοιχα έξοδα για το σπίτι, παιδιά, αυτά τα έξοδα τρέχουν. Και την ίδια στιγμή είναι απαγορευμένο το δικαίωμα εργασίας. Πώς θα επιβιώσει? Το 80% δεν έχει μαξιλάρι σε τράπεζα. Οι δικηγόροι δεν είναι οι τελεαστέρες, οι λίγοι ελάχιστοι, που μέσω και των τηλεοπτικών εμφανίσεων κερδίζουν πελατεία ανά την Ελλάδα. Οι δικηγόροι είναι επιστήμονες, σκληρά μαχόμενοι για να βγάλουν το ψωμί τους σε συνθήκες χειρότερες από ποτέ.